κατόρθωσαν να σοφαρίσουν με τον Γεωργιάδη στο 54 και τελικά αυτό το 1-1 να μείνει μέχρι το φινάλε. Στο Ολυμπιακό Στάδιο ήταν σήμερα ο συνάδελφος Θοδωρής Κοτσώνης. Ο Αλεξανδρής για τον Καραπιάλη που θα κάνει το σούτ από μακριά, η μπάλα μόλις πάνω από τα δοκάρια του Βάντσιχα. Και στις διαμαρτυρίες ο κύριος Ζαχαριάδης απαντάει με μια κίτρινη κάρτα. Τον είχε προειδοποιήσει τον Ίβιτς και τελικώς φεύγει ο Ίβιτς από το παιχνίδι, καθώς ο κύριος Ζαχαριάδης φαίνεται ότι άκουσε κάτι υβριστικό και αμέσως έδειξε δεύτερη κάρτα που ήταν κόκκινη. Δεν έγινε φάουλ, αλλά μπήκε στη φάση ο Μπορέλη και ελέγχει την μπάλα. Μπορέλη που προχωράει την ενέργεια μόνος του, κάνει το πλασέ πολύ καλά ο Στρακόσια, διώχνει. 24ο λεπτό η φάση αυτή, επιμένει ο Παναθηναϊκός στο σούτ από τον Αποστολάκη, εκπληκτικά ο Στρακόσια σε κόρνερ που έδωσε στον προωθημένο Πασαλή. Για να δούμε, είναι αμαρκάριστος και κάνει το σούτ πολύ ωραία εκεί ο Τσαλουχίδης. Ο Βαζέχα επιμένει να ξεφύγει, ο Ιωαννίδης όμως τον έχει πολύ καλά κλεισμένο και δεν τον αφήνει σε καμία περίπτωση. Εδώ ένα πολύ ωραίο τακουνάκι του Αλεξανδρή και γίνεται το 1-0 από τον Τσαλουχίδη. Καθώς φτάσαμε στο 30ο λεπτό, ήταν μια πολύ ωραία ενέργεια των παικτών του Ολυμπιακού που έδωσαν την μπάλα μπροστά στον Καραπιάλη. Αυτός πέρασε στον Αλεξανδρή που με τακουνάκι έβγαλε αμαρκάριστο τον Τσαλουχίδη. Μόνος του αυτός από το ύψος της μεγάλης περιοχής πλάσαρε τον Βάντσιχ. Και άφησε ο Βαζέχα πολύ ωραία για τον Χριστοδούλου που κάνει το πλασέ και σώζει για άλλη μια φορά ο Στρακόσια. 37ο λεπτό, άλλη μια ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό που έκοψε ο Στρακόσια. Η κεφαλιά στον Βαζέχα που ξεμαρκάρεται, ανοίγει στον Μπορέλη που είναι αμαρκάριστος. Ο Μπορέλη ελίσσεται, θέλει να κάνει τεχνικό το σουτ. Τελικά βγαίνει και μπλοκάρει εκεί ο Στρακόσια. Έψαξε τον Γεωργιάδη, δεν τα κατάφερε όμως. Έκοψε ο Παχατουρίδης, ο Αλεξανδρής για τον Πασαλή που τσίμπησε ωραία την μπάλα και πέρασε τον Ουζουνίδη. Να λοιπόν παραλίγο να γίνει αυτό γκολ. Χριστοδούλου προς τον Αποστολάκη, παλιά για τον Βαζέχα. Ο Βαζέχα που άφησε στον Αποστολάκη. Έρχεται από πίσω ο Καπουράνης, γυρίζει και το 1-1 είναι γεγονός. Στο 54ο λεπτό ο Παναθηναϊκός ισοφαρίζει με τον Γεωργιάδη ύστερα από την ωραία ενέργεια που έβγαλε αμαρκάριστο τον Καπουράνη πίσω στο άκρο της περιοχής. Ο Καπουράνης συνέκλινε προς την εστία του Στρακόσια, έκανε τη σέντρα και εύκολα ισοφάρισε σε 1-1. Άκης προχωρεί, βρίσκει τον Βαζέχα, τελικά θα γίνει το shoot out. Είναι λάθος, παίρνει ο Μαραγκόσα από το λάθος του Τσαλουχίδη. Μαραγκός που πετάει στην περιοχή στον Μάρκο. Ο Μάρκος κάνει τη σέντρα και μόλις η μπάλα περνάει πάνω από τον Βαζέχα, καθώς είχε εξουδετερωθεί ο τερματοφύλακας Στρακόσια. Μπερδεύονται οι παίκτες του Παναθηναϊκού, γίνεται το σουτ. Τυχαία εκεί ο Στρακόσια σώζει την εστία του στο σουτ του Μπορέλη.